θα κάνουμε σήμερα, γιατί βρεθήκαμε εδώ πέρα. Επειδή έχουμε καιρό να κάνουμε βίντεο και δεν μπορούσαμε να πούμε σε κανέναν να μας στείλει ερωτήσεις, γιατί δεν θα έστειλε κανείς. Γιατί μας ξεχάσατε. Είπαμε τα παιδιά τα δικά μας εδώ πέρα να γράψουν κάποιες ερωτήσεις. Είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε τις ερωτήσεις. Πάντα εξαρτάται το τι θέλει να κάνει ο καθένας. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που θα το ρωτούσα είναι τι σκοπεύει να κάνει και τώρα και στο μέλλον και στις συμβουλέψεις του, γιατί η κάμερα μπορεί να είναι επένδυση και εξοπλισμός. Οπότε ανάλογα με την απάντησή του θα προτείνουμε και τα ανάλογα πράγματα. Βολέψουμε με 300 ευρώ μια κάμερα και μετά βλέποντας και ικανότητες. Πάρε και μια GoPro και έγινε φωτογράφος. Να μην συμβαδίζει δικιά του οπτική με τη δικιά μας οπτική. Ναι. Δικιά μου. Πολύ κακή, το να έχουμε πολύ κακή χημεία. Επικοινωνία. Το οποίο σημαίνει πως μου δημιουργεί και κακή ψυχολογία, η οποία επηρεάζει την ηρεμία μου, την καθημερινότητά μου και, και τα αποτελέσματα, την απόδοση μου στις άλλες δουλειές. Και απ' την άλλη μπορεί να μην φέρει και ένα αποτέλεσμα το οποίο θέλω να δείξω. Γιατί πάντα, το 99% των περιπτώσεν θέλουμε η δουλειά να είναι άξια της υπογραφής μας, ας πούμε, για να την δείξω. Καφέ μπορώ να πιω. Αλλά πραγματικά αυτό είναι ένα καλό μάθημα. Το να φτάσεις σε σημείο να λες όχι. Όχι. Παρόλα τα χρήματα. Δηλαδή η προτεραιότητα παλιά ήταν τα χρήματα που είχε σε μένα. Τώρα η προτεραιότητα είναι η ψυχική ηρεμία. Ηρέμηση τώρα είναι. Ζεν. Όπω αυτή, έτσι όπω τη διατύπωσε την ερώτηση, ακούστηκε κοσμοπόλιτα. Ναι, τίτλο. Σε βάλε γυναίκα μου να ρωτήσει. Τσιγάρι, σύντροφο, το βράδυ. Υπάρχει λύση. Υπάρχει λύση. Μια ταινία με τον Αποστόλη και θα λύσει. Το πε, υπάρχει. Εσύ που φωτογραφεί όλα τα κομμενάκια, εσύ πε μα, εσύ. πρέπει να το αποδεχτεί ο σύντροφο. Αλλιώ your fuck. Ζηλιάρης σύντροφος και γυναικολόγος. Υπάρχει λύση, δεν καταλαβαίνεις. Δουλειά είναι. Δουλειά είναι. Τόσο απλά. Υπάρχουν τακτικές, υπάρχουν συνήθειες που θα σου κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Όπως που είναι καλό, να μείνεις επιψήνος. Δηλαδή, εγώ φέρνω πολλές φορές τη γυναίκα μου σε φωτογραφίσεις για να δει τι εστί. Θες. Θες. Μια πολύ ωραία κοπέλα. Δεν κάνω τίποτα. Για να δει, ρε παιδί μου, πως η δουλειά είναι πολύ αγχωτική γενικά. Έχεις τόσα πράγματα να ασχοληθείς. Και απ' την άλλη δεν το διαλαλείς κιόλας. Δηλαδή δεν θα κάνεις εσόρουχα και θα πάρει μετά στη γυναίκα στο σπίτι και θα της πεις. Σήμερα κάνεις εσόρουχα. Σήμερα μια κοπέλα ήταν. Και το κοπέλα δεν θα πει αυτή τη λέξη. Αλλά ναι, παιδιά από ένα σημείο και μετά είναι. Ρουτίνα. Απλά δουλειά. Και τα δύο. Και τα δύο. Ανάλογα τη φάση. Τώρα, αν η κοπέλα θέλει να είναι σε πρακτορείο ή δεν θέλει, εμάς δεν μας αφορά. Εμάς μας ενδιαφέρει να βγει δουλειά. Το ότι θα προτιμήσουμε να προσεγγίσουμε ένα πρακτορείο είναι αυτονόητο γιατί επενδύει σε μια. Εικόνα. Και επενδύει σε μια εταιρεία που ασχολείται με τη δουλειά σου. Δηλαδή, άμα εγώ δεν επενδύω καθόλου σε πρακτορία και πηγαίνω συνέχεια και ψάχνω freelancers, αύριο μεθαύριο δεν θα έχω χτίσει τη σχέση που χρειάζεται για να επικοινωνήσω με ένα πρακτορείο για να χρειαστώ. Πολλά μοντέλα, κάτι πιο δύσκολο, κάτι. Και το πρακτορείο θα σου στείλει και θα σου πει: ξέρεις, ήρθε αυτή η κοπέλα, είναι εδώ αυτήν την εβδομάδα. Θα έρθει άλλη κοπέλα τον άλλο μήνα, είναι καλή σε αυτό. Κάνεις μια καλύτερη σχέση με το πρακτορείο. Ναι. Απλά η απάντηση είναι και τα δύο. Και τα δύο. Ανάλογα τη δουλειά που χρειάζεσαι. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε συνήθως με τον Αποστόλη είναι το ότι την καλούμε να έρθει να μιλήσουμε όπως είμαστε τώρα. Δηλαδή να την γνωρίσουμε, να της πούμε κάποια πράγματα, να μας πει. Να καταλάβουμε τι θέλει να κάνει. Ναι. Να την προτρέψουμε κάτι να το κάνει, να μην το κάνει. Και μετά να το πει το κάνουμε. Σε όλες και εδώ. Το κάνουμε αφιλοκερδώς. Δηλαδή, άμα κάποιος κάποια θέλει να έρθει να μιλήσουμε, έχει τύχει δηλαδή αρκετές φορές να έρθουν. Ναι. Ελάτε για συμβουλές. Ναι, καθόμαστε, κάνουμε μια κουβέντα. Και μετά το επόμενο βήμα που μπορεί να γίνει και την ίδια μέρα είναι ένα test shoot γνωριμίας. Για να δούμε τι μπορεί να κάνει η κοπέλα, ποια είναι τα δυνατά της χαρακτηριστικά, τα δύναμα χαρακτηριστικά. Το όχι, δεν το όχι. Ναι. Και μετά και στο τελικό στάδιο είναι ωραία, κάναμε το τεστ, μιλήσαμε,
θεωρούμε πως είσαι κατάλληλη για αυτό και αυτό και αυτό και αυτό το είδος modeling. Φωτογράφηση. Και όχι τόσο κατάλληλη για αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Ξέρεις ότι κεντρονόμαστε ότι είναι κατάλληλη προφανώς. Και τα αδύναμά σου σημεία θεωρούμε πως είναι αυτά. Τα αδυνατά σου σημεία θεωρούμε πως είναι αυτά. Και προφανώς και πολλές το ξέρουν. Ναι, υπάρχει μεγάλο misconception. Οι περισσότερες δεν ξέρουν. Δεν ξέρουν τα είδη modeling που υπάρχουν. Δεν ξέρουν πόσο δύσκολη είναι αυτή η δουλειά. Θέλει χρόνο να αφιερώσεις και να χτίσεις αυτό το πράγμα. Ναι, είναι μια δουλειά. Και να νιώθουν αυτό που κάνουν, γιατί. Ή αυτό που φοράνε. Όλα, όλα. Να ξέρουν από πού. Τα πάντα, τα πάντα. Δεν έχουν αντίληψη. Πολλά μέτρα. Αυτά. Πώς βρίσκεις πελάτες σου? Μας βρίσκουν πελάτες. Ναι, μέχρι τώρα μας βρίσκουν πελάτες. Δεν έχω ψάξει ποτέ. Βρίσκεις πελάτες κάνοντας καλή δουλειά στους προηγούμενους πελάτες. Και τα social media έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί χωρίς τα social δεν θα μας ήξερε κανένας. Ναι. Δεν έχει τύχει μέχρι τώρα να ψάξουμε πελάτες ή να επικοινωνήσουμε με κάποιον και να του πούμε, κοίταξε να δεις. Εμείς είμαστε. Ναι, είμαστε αυτοί, αλλά γίνεται έμεσα. Όταν ανεβάζεις μια δουλειά σου, είναι σαν να λες, εδώ είμαι, δες τι κάνω. Βιτρίνα. Ναι, οπότε έρχονται πελάτες. Δεν έχουμε πάει ποτέ σε κάποιον να το πούμε. Όπως δεν θέλουμε, αλλά δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Εδώ και αρκετά χρόνια. Του γάμα με το σπίτι. Με ηρεμία. Να είστε όλοι ήρεμοι σαν και εμένα. Ζεν. Εγώ είμαι πολύ ήρεμο. Περιμένω να περάσει η φάση. Και μετά του γαμάτων. Είναι ένα μήχανο κομμάτι της δουλειάς. Να ζητάς το νομικό. Ναι. Εμένα προσωπικά δεν μου έχει τύχει ποτέ κάποιο να μην θέλει να πληρώσει. Για το πρώτο σκέλος δηλαδή της ερώτησης που είπες, αλλά το να καθυστερεί να πληρώσει είναι πολύ σύνηθες. Και είναι λογικό σε αυτή την εποχή. Ναι, μπορεί να γίνει για διάφορους λόγους. Δηλαδή, σίγουρο είναι μην το πάρεις προσωπικά, μην θεωρείς ότι το κάνει όλες επίτηδες. Μπορεί πραγματικά ή να ξεχνιέται ή να πληρώνει πρώτα αυτούς που τον πιέζουν περισσότερο, γιατί οι εποχές είναι έτσι. Και εμείς γενικά δεν πιέζουμε. Ναι. Με ηρεμία γενικά, το υπενθυμίζουμε. Αυτό, ναι. Του λέμε, σου θυμίζουμε αυτό, πότε και τι. Ναι. Ανά εβδομάδα, όχι κάθε μέρα. Ναι, και άμα τραβήξει κι άλλο, γίνεσαι λίγο πιο αυστηρός αναγκαστικά, αλλά συνεχίζεις και το υπενθυμίζεις. Ναι, ή του λες, δώσε μου ένα χι ποσό, μην τα δίνεις όλα, ρε παιδί μου, και να το σπάσουμε. Να γίνεις. Ηρεμία και κατανόηση, θα έλεγα. Ηρεμία και κατανόηση. Τα έχω πάρα πολύ πειραματισμό για δουλειά. Πάρα πολύ πειραματισμό. Κάποιοι το βρίσκουν μετά από χρόνια, κάποιοι το βρίσκουν στις πρώτες 2-3 φωτογραφίες. Έχει να κάνει και με τον καθένα. Έχω αλλάξει και εγώ πώς σας στείλω. Ναι. Όλοι αλλάζουν στυλ. Οπότε. Εγώ που είμαι απ' έξω, μπορώ να κρίνω τη δουλειά του έξω από την πόρτα. Μπορώ να κρίνω και να κρίνω τη δουλειά και την εξέλιξη του Αποστόλου, για παράδειγμα. Δηλαδή, έχω δει την εξέλιξη του μέσα στα χρόνια και στο φωτισμό και σε επεξεργασία, στα πάντα. Φαίνεται. Δεν ξέρω γιατί. Είναι αντίληψη. Το βλέπω και. Καταλαβαίνω την εξέλιξη. Απ' την άλλη, καταλαβαίνω το τι είναι δουλειά του Αποστόλη. Αντιθέτως, εγώ δεν καταλαβαίνω για τη δικιά μου δουλειά. Εγώ γενικά είμαι πάρα πολύ χαμελέον και πάρα πολύ ό,τι να είναι. Δηλαδή, μου αρέσουν όλα γιατί βαριέμαι εύκολα, οπότε δοκιμάζω τα πάντα και πειραματίζομαι πάρα πολλά στυλ πολλές φορές. Λογικά όλοι το κάνουν. Και εγώ το κάνω. Σιγά σιγά βρίσκεις το στυλ σου. Τη σφραγίδα σου. Τα μάτια του. Δεν βλέπω. Δεν υπάρχει. Όταν το αγαπάς αυτό που κάνεις, τίποτα δεν είναι θυσία. Πολύ ωραία. Θυσία. Θα ήταν αχαρακτηρία. Ο χρόνος. Θυσιάζεις χρόνο. Όχι σε όλες. Σε όλες τις δουλειές θυσιάζεις χρόνο. Θυσιάζεις πάρα πολύ χρόνο. Ναι. Σε σχέση με άλλες δουλειές θυσιάζεις χρόνο και μπρος στην κάμερα και πίσω στον υπολογιστή. Και τέλος πάντων, δεν ξέρω. Γράψτε μας και εσείς από κάτω τι δουλειά κάνετε και τι πιστεύετε που θυσιάζετε. Για να το συζητήσουμε λίγο αυτό. Α, να πω ένα κακό. Δεν μου αρέσει καθόλου να βγάζω φωτογραφίες εγώ τον εαυτό μου ή σε προσωπικές στιγμές ή τέτοια. Π.χ. δεν έχω άλμπουμ γάμου ακόμα. Κανένας δεν. Ναι. Δεν παίρνω κάμερα μαζί μου σε δρομές, ταξίδια και τέτοια. Μόνο με το κινητό το βγάλω. Δεν μπορώ. Έχουμε κουραστεί. Αυτό ίσως είναι ένα κακό. Κορεσμός. Ναι, δεν θες να. Αφού, ναι, οκ. Okay. Δεν έχω φωτογραφίες δηλαδή πολλές από. Να είναι καλά τα κινητά. Γι' αυτό προχθές που κάναμε τη στιγμή τη φωτογράφηση, το χάρηκα πάρα πολύ. Πολλές φορές μου λένε ρε παιδί μου, παντρεύεται μια πολύ καλή μου φίλη. Οκ. Okay. Και
και λέει αν μπορείς να πάρεις και την κάμερά σου με τίποτα. Μόλις μου το πει αυτό, γυρνάω και λέω κοίταξε να δεις. Ή θα έρθω και θα φωτογραφίζω και θα πληρωθώ γι' αυτό, ή θα έρθω χωρίς κάμερα. Δεν γίνεται, λέω. Δεν μπορώ. Με την κατάλληλη καθοδήγηση όλοι μπορούν να βγουν να ρίξουν φωτογραφίες. Ναι. Ναι. Όλοι. Ναι, κοίταξε. Δεν υπάρχει άσχημος και όμορφος άνθρωπος. Υπάρχει αντικειμενική ομορφιά, όπως π.χ. ένα τριαντάφυλλο ή ο Βασίλη μου, σου λένε είναι όμορφο. Αντικειμενικά. Ή ένα συμμετρικό πρόσωπο είναι όμορφο. Γιατί έχει μάθει το ανθρώπινο μάτι να τα κρίνει έτσι για διάφορους βιολογικούς λόγους. Αλλά ο καθένας μπορεί να βγει. Όμορφο. Μπορούμε να το βοηθήσουμε εμείς να το κάνουμε. Αν υπάρχει φωτογένεια ή όχι, και το συζητήσαμε και στο προηγούμενο βίντεο που είχαμε κάνει στο προηγούμενο, υπάρχει. Δεν υπάρχει. Υπάρχει. Δεν υπάρχει. Υπάρχει. Δεν υπάρχει. Υπάρχει. Φωτογένεια. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. 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 Δεν υπάρχει. Κάτσε, δεν υπήρχε μία διαφωνία. Ναι, αυτό δεν. Ξέρετε, τι θες να κάνεις. Αν θες να πάρεις τηλέφωνο ένα φίλο. Με κάμερα. Με την κάμερα. Τώρα ειδικά που έχει εξελιχθεί τόσο πολύ. Τα social media δίνουν και παίρνουν όσον αφορά τις φωτογραφίες. Δηλαδή τις περισσότερες φωτογραφίες βγαίνουν για τα social media. Οπότε βγάλετε με κινητό. Είναι πάρα πολύ. Όχι στη μόδα. Ο κόσμος αναζητά και θέλει το αυθεντικό και το αληθινό. Οπότε ακόμα και με το κινητό, είτε με το κινητό βγάλεις είτε με τη φωτογραφική, είναι καλό η φωτογραφία να φαίνεται αυθεντική. Δηλαδή πως δεν βγήκε δύσκολα, πως δεν βγήκε με επαγγελματικό φωτισμό, με επαγγελματική κάμερα. Επιτηδευμένα. Οπότε πολλές φορές τώρα κυνηγάμε ακόμα και με τις επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές να βγάλουμε τη φωτογραφία σαν να μην βγήκε. Σαν να βγήκε από κινητό. Με επαγγελματική μηχανή. Το θέμα είναι πως με μια επαγγελματική φωτογραφική, επαγγελματική ή μια επαγγελματική οτιδήποτε. Έχεις πολύ, πολύ, πολύ περισσότερες ρυθμίσεις, οπότε... Να τη φέρεις και που θέλεις. Πολύ πιο ευέλικτος από οποιαδήποτε συνθήκη να βγάλεις αυτό που θέλεις. Ενώ με το κινητό θα φτάσει σε ένα σημείο που δεν θα μπορείς να πάρεις αυτό που φαντάζεσαι, ας το πούμε. Αγαπημένος μου είναι ο Ιάκωβος, ο Ιωαννίδης. Τι! Η έμπνευση. Όταν ηρεμούσε. Όταν είσαι κάπου ήρεμα, ξέρω εγώ. Ναι. Έρχεται μόνη της. Ναι. Γενικά είναι καλό να βλέπεις συνέχεια πράγματα για να έχεις ερεθίσματα, οπτικά ερεθίσματα. Αλλά σε κάποιες δουλειές θέλει περισσότερη έμπνευση, σε κάποιες λιγότερες. Mm. Σε λιγότερη. Το θέμα είναι να μην βαριέσαι. Να είσαι δραστήριος, να θέλεις να δημιουργήσεις κάτι, να το ψάχνεις. Αυτό. Hustling all day. Ναι. Μετά επειδή έχει να κάνει, επειδή είμαστε πάνω από όλα επαγγελματίες αυτό που κάνουμε, το κάνουμε επειδή είναι το επάγγελμά μας, έχει να κάνει και με τη δουλειά. Δηλαδή, εγώ άμα νιώθω πως δεν πληρώνομαι αρκετά ώστε να δημιουργήσω κάτι νέο, θα πάω με... Θα ψαχτείς αλλού. Ναι, ή θα πάω σε μια δουλειά με την πεπατημένη, λίγο πιο safe. Άμα δω πως μου εμπνέει το μοντέλο, η φωτογράφηση, το concept κλπ. Θα προσπαθήσω να δώσω το κάτι παραπάνω γιατί θα μου βγει αυθόρμητα. Αλλά δεν θα πάω επίτηδες να δημιουργήσω κάτι διαφορετικό. Άμα δω πως ο πελάτης δεν το εκτιμάει, δεν θα το δει και. Δεν θα πιάσει και τόπο. Ναι, γι' αυτό συνήθως κάνουμε πάντα και παράλληλα side projects δικά μας προσωπικά, χωρίς αμοιβή. Γιατί ζωή έρχεται μια έμπνευση και δεν μπορείς να το κάνεις με την κάθε εταιρεία, οπότε το κάνεις για τη φάση σου. Να δημιουργήσουμε. Εμάς έχει κρύξει τα αρχίδια αυτός ο άνθρωπος, τον έχουμε πει να κλείσει το κινητό του. Ήταν πολύ πιο ωραία από ό,τι περίμενα. Κάντε subscribe, κάντε like. Έρχονται κι άλλα βίντεο, δεν χανόμαστε. Εντάξει. Αυτά, τίποτα λέω, ξέρω ψεύδω. Έρχονται κι άλλα βίντεο. Έρχονται κι άλλα βίντεο. Θα έρθουν εκεί. Αυτά, πάμε. Πάμε. Άντε.